Αυτό το πράγμα ξεκίνησε ότι συνελήφθη στο Μπάνσκο κάποια στεμένη η οποία παρουσίαζε εκπομπή. Μετά από λίγο κάποιος έγραψε ότι την παρουσίαζε ακόμα την εκπομπή. Μετά κάποιος έγραψε ότι έχει φωτογραφηθεί, να την έχουν φωτογραφίσει. Ήταν επαγγελματίας, είναι φωτομοντέλο έτσι, και να λέει να φωτογραφίζεται έτσι, πάει να πει ότι κάτι πουλούσε και από αυτό που πουλούσε έβγαζε λεφτά. Ενώ πρέπει να πούμε ότι είναι φωτογραφίες οι οποίες είχαν γίνει για τα περιοδικά, για τον Νίτρο, για τον... Ναι, όπως έχουν κάνει όλα τα μοντέλα φωτογραφίσεις, ξαφνικά έγινε επιβαρυντικό στοιχείο η δουλειά την οποία έκανε τόσο καιρό. Και αυτό το πράγμα δεν είναι ανώνυμο. Αυτό που λέμε ότι είναι ανώνυμο είναι επώνυμο. Είναι από συγκεκριμένη χιδεότητα. Εκπορεύεται από ανθρώπους που είναι αλήτες. Από ανθρώπους που είναι καθήκια. Είναι πολύ έλλειψη ανδρισμού να τα βάζεις με ένα τόσο ανυπεράσπιστο άνθρωπο. Γιατί δεν έχει τίποτα να αναφερθεί, δεν έχει τίποτα να επικαλεστεί παρά μόνο την αθωότητά της. Δεν έχει. Κανείς δεν κινδυνεύει τίποτα. Λοιπόν, εγώ δεν έχω πίστη. Τι να πιστείς. Να σου πω κάτι, γιατί ο καθένας ρωτάει, δεν μπορώ. Δηλαδή, κάνω εγώ το δικηγόρο του διάβολου. Μάλιστα, ναι. Παρότι η θέση μας ήταν ξεκάθαρη. Και δηλαδή, θεωρήσαμε όχι ότι είναι να υπερασπίσουμε, ότι είναι υποχρέωση δηλαδή, να πούμε την αλήθεια για την Αντωνία. Αλλά σου λέω εγώ ότι δεν πείθομαι. Πάω στο κλασικό ελληνικό, ρε παιδί μου. Μάλιστα. Και αν είναι. Ή αν και αν είναι, λέει, δηλαδή, μου, αν είναι, θα υπήρχε, να σου πω. Είναι το και αν είναι. Είναι το χειρότερο από όλα. Αυτό είναι που σκοτώνει. Αυτό μας έχει φάει. Πάμε ανάποδα όμως. Ότι αν υπήρχε, θα μπορούσαν να βγάλουν στοιχεία ότι συνελήφθη. Γιατί μιλάμε για μια σύλληψη ότι έγινε. Υπάρχει τέτοια σύλληψη. Δεν υπάρχει τέτοια σύλληψη. Δεν υπάρχει τέτοια σύλληψη. Κανένας, γιατί απευθύνθηκαν όλες τις βουλγαρικές αρχές, δεν βρήκε να υπάρχει τέτοια σύλληψη, όχι γενικότερα, ειδικότερα για την Καλλιμούκου, για καμία Ελληνίδα. Για μια γυναίκα είναι αυτό που λέει, είναι ρετσινιά, είναι από πίσω μια οικογένεια. Μπορεί να σε τρελάνει. Βέβαια μπορεί να σε τρελάνει. Αν ξαφνικά αρχίζεις και διαβάζεις παντού το όνομά σου, αρχίζεις και ακούς σούσουρα γύρω-γύρω ότι αυτή είναι, τι συμβαίνει, αυτή είναι, και ξαφνικά βρίσκεσαι στο κέντρο. Ενώ δεν έχεις κάνει τίποτα και δεν μπορείς να υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Είναι και άνανδρο. Αυτός ο Λεβέντης, δηλαδή, ο οποίος πήρε και δημοσίευσε φωτογραφίες όταν ήταν μοντέλο και γράφει ότι και τότε έβγαζε τα χρηματάκια σου ανοίγοντας τα πόδια. Έτσι ακριβώς. Ανοίγοντας τα πόδια. Έτσι ακριβώς. Εντάξει. Είναι ένα επιχείρημα το οποίο δείχνει πόσο καθήκη είναι αυτός ο οποίος το έγραψε. Και τελικά, επειδή η Αντωνία είχε το τσαγανό να βγει να το πει αυτό, που νομίζω πως λίγα κορίτσια θα είχαν έτσι τη λεβεντιά και το σθένος και το θάρρος να βγουν έξω και να φωνάξουν και να κατηγορήσουν κτλ. Νομίζω πως αυτό την έσωσε τελικά. Και τελικά όλοι πιστήκαμε ότι φυσικά και δεν είναι Αντωνία. Αν ήταν άλλο κοριτσάκι. Και αν λίγο... η μισή ζημιά ήδη έγινε. Την έζησε η Αντωνία σε αυτή τη φάση τη ζωή τη και συμπάσχουμε κτλ. Την έχει ζήσει εσύ, την έχω ζήσει εγώ, την έχει ζήσει οποιοδήποτε υπάρχει στα μίντια. Οποιοδήποτε υπάρχει στα μίντια. Τερατώδη πράγματα, τα οποία άμα τα έπαιρνες υπόψη σου, θα είχε διαλυθεί η οικογένειά σου. Τα πάντα θα είχαν διαλυθεί. Και επειδή πάντοτε οι πηγές είναι. Η δική μας τακτική βέβαια είναι ότι δεν απαντάμε, δεν σχολιάζουμε. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι μια κοπέλα όταν είναι μόνη της είναι διαφορετικό. Έτσι είναι. Εμείς αλλιώς συμπεριφέρεις τον εαυτό σου, δηλαδή σηκώνεις μόνο σου το βάρος, αλλά όταν βλέπεις ένα κορίτσι που είναι απροστάτευτο, δεν έχει, γι' αυτό λέω ότι είναι άναδρο. Δεν έχει σε ποιον να αναφερθεί. Σε σένα φοβούνται ότι έχει και ένα μέσον. Στον άλλον μπορεί να φοβηθούν ότι κάτι μπορεί να γράψει. Τι θα κάνει η Καλλιμούκου, τίποτα. Και εκεί δείχνουν πόσο άνανδροι είναι. Και είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Και τι θα κερδίζανε, ρωτάω εγώ τώρα. Ποιο είναι το όφελος. Μεροκάματο κερδίζουν. Κερδίζουν μεροκάματο. Κρεατομηχάνη είναι, δείξα.